Μετά την περσινή κατά κοινή ομολογία πετυχημένη εκδήλωση που συμμετείχε και ο Δήμος Λαμιαίων στο Let's Do It Greece, φέτος πιο οργανωμένα και με πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή συμμετέχουμε σε αυτή την πρωτοβουλία. Μια διεθνής πρωτοβουλία και πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη. Σε όλο τον κόσμο ενεργοί πολίτες, φορείς, σύλλογοι μετέχουν σε αυτή την προσπάθεια προκειμένου να καλοποιήσουν το περιβάλλον που ζουν, να προσέξουν το περιβάλλον, να καθαρίσουν το χώρο τους. Εγώ νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τους εκατοντάδες εθελοντές. Φέτος είναι ακόμη περισσότεροι. Τους συλλόγους, την εκπαιδευτική κοινότητα, όλους όσους συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Και να πω ότι είναι θέση του Δήμου που μαζί με το Europe Direct συντονίζουν αυτή την προσπάθεια, να το οργανώσουμε σε πιο μόνιμη βάση. Ο εθελοντισμός δηλαδή να υπάρχει και να είναι παρόν συνεχώς. Ίσως μια καλή λύση θα ήταν κάποιοι σύλλογοι ή κάποιοι πολίτες, δημότες μας που είναι μόνιμοι κάτοικοι, να αναλάβουν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου να προσέχουν το περιβάλλον, να το ευπρεπίζουν, το περιβάλλον που ζουν οι ίδιοι. Θεωρώ πως ο εθελοντισμός είναι η κορυφαία ίσως ενέργεια που μπορούν να κάνουν οι πολίτες σήμερα προκειμένου για να διαμορφώσουν καλύτερες συνθήκες ζωής. Πέρα από τον μικρό αριθμό των εργαζομένων, ξέρετε, ο Δήμος μας είναι, το έχουμε πει πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, στη χειρότερη κατάσταση αναλογικά, πληθυσμός, έκταση και εργαζόμενοι. Όμως ακόμη και αν θα μπορούσαμε, σας λέω πως αυτό είναι σχεδόν αδύνατο με τα σημερινά δημοσιονομικά στοιχεία που έχουμε και τις δυνατότητες, αλλά εγώ θα σας έλεγα ότι ξαφνικά μας έδινε κάποιος την δυνατότητα, μας επέτρεπε το κουαρτέτο και οι δεσμεύσεις μας να κάνουμε 200 προσλήψεις στην καθαριότητα. Ποιος θα τις πληρώσει αυτές? Γνωρίζουμε πολύ καλά πως είναι ανταποδοτικές υπηρεσίες. Πρέπει να τις πληρώσουν οι πολίτες. Πιστεύει κανένας ότι μπορούν να επιβαρυνθούν περισσότερο από αυτό που έχουν επιβαρυνθεί σήμερα οι πολίτες? Άρα δεν είναι μόνο το πρόβλημα στελέχωση των υπηρεσιών, είναι και αλλαγής νοοτροπίας. Και βεβαίως είναι υποχρέωση του Δήμου, πέρα από την προσπάθειά του να κρατάει καθαρή την πόλη, να στέλνει και ένα μήνυμα προς τους πολίτες, προς τους δημότες μας, τους ενεργούς πολίτες, ότι όλοι μαζί πρέπει να προστατεύουμε και να αναβαθμίζουμε και να ευπρεπίζουμε το περιβάλλον που ζούμε. Καλημέρα, σήμερα ήρθαμε εδώ στο Ισαδάκι, όπως και πέρσι, στα πλαίσια του Let's Do It Λαμία, να καθαρίσουμε τη Λαμία μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σιγά σιγά γίνεται καλό το Ισαδάκι και εύχομαι και του χρόνου σε όλους τους εθελοντές να συνεχίσουμε. Σήμερα είναι μια μέρα εθελοντισμού. Μάλλον από τις πολλές μέρες που έχουν ξεκινήσει από τη Δευτέρα, το Let's Do It. Όλο το χρόνο δράσει το Let's Do It, σήμερα και αύριο ειδικά, πολλές δράσεις, πολλοί σύλλογοι, πολλοί φορείς, όλος ο κόσμος, πολλοί εθελοντές. Νομίζω ότι αξίζουν τα συγχαρητήρια στους εθελοντές και σε προσωπικό επίπεδο και σε όλες τις ομάδες που συντονιστήκανε όλη αυτή τη βδομάδα με το Δήμο Λαμιαίων και με το Eurodirect σε μια δράση και σε δράσεις περισσότερο που πρέπει να γίνονται όλο το χρόνο και ίσως αυτός πρέπει να είναι ο απότερος στόχος μας. Πώς το Let's Do It να είναι όχι μόνο στις 17 Απριλίου ή στη τη βδομάδα που γίνεται, αλλά πώς θα γίνει βίωμα καθημερινό, έτσι όλοι να φροντίζουμε τον τόπο που ζούμε. Η καθαριότητα είναι ο πολιτισμός μιας πόλης και ίσως αυτό πρέπει να το σκεφτούμε ακόμα περισσότερο. Παρ' όλα αυτά, όλη αυτή τη βδομάδα πολλές δράσεις, πολλοί σύλλογοι, πάνω από 65 δράσεις, 80 φορείς, πολλοί εθελοντές από μικρά παιδιά μέχρι και μεγάλη ηλικία, όλοι δείχνουν ότι θεωρούμε τον πολιτισμό και την καθαριότητα προτεραιότητα. Δεν είναι υπόθεση του Δήμου η καθαριότητα μόνο. Συμπεριφορά των συμπολιτών μας στη διαχείριση των απορριμμάτων θα πρέπει να είναι αυτή που αρμόζει σε μια ευρωπαϊκή πόλη. Και εννοώ ότι θα πρέπει να διαχωρίζουμε τα απορρίμματά μας στην πηγή, να μην πετάμε σκουπίδια στους δρόμους ανεξέλεκτα. Υπάρχει και η μόλυνση του περιβάλλοντος, αλλά με το διαχωρισμό των απορριμμάτων μπορούμε να προβούμε στην ανακύκλωση και έτσι ώστε να πάνε προς ταφή λιγότερος όγκος απορριμμάτων. Πέραν αυτού θα πρέπει όλο τον χρόνο, όπως είπε και αντιδήμαρχος, να φροντίζουμε το περιβάλλον μας, γιατί η καθαριότητα είναι αρχοντιά και πολιτισμός. Αυτό
αντανακλά σε όλες τις λειτουργίες και σε όλα τα επίπεδα της πόλης μας, όλο τον χρόνο θα πρέπει να προσέχουμε πώς διαχειριζόμαστε τα απορρίμματά μας. Και να ευχαριστήσω εγώ από τη μεριά μου όλους τους εθελοντάς, όλους τους συλλόγους που συμμετέχουν σήμερα στο Let's Do It και να παρακαλέσω τους συμπολίτες μας προς αυτή την κατεύθυνση και την στόχευση που έχει η Δημοτική Αρχή να έχει αρρωγούς όλους τους συμπολίτες του Δήμου μας.